Φόρεσαν γάντια και μάζεψαν κάθε λογή σκουπίδια και αντικείμενα από την παραλία. Κεντρικό λιμεναρχείο και σύλλογος εργαζομένων στην περιφέρεια προχώρησαν στον εθελοντικό καθαρισμό της ακτής του Καρτερού μπροστά από το παλιό ξενία, στέλνοντας μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Οδεύοντας προς το κλείσιμο της φετινής τουριστικής σεζόν, θεωρούμε σκόπιμο με αφορμή αυτή την ημέρα να προβούμε σε αυτή τη δράση, η οποία περνά το μήνυμα «Σκεφτόμαστε καθαρά». Και μαζί με τους μικρούς μας φίλους, το μέλλον της πατρίδας μας και του τόπου μας, περνάμε αυτό το μήνυμα σε όλες τις άκρες. Συνδικαλισμός δεν είναι μόνο οι απεργίες, οι πορείες και οι αγώνες, αλλά είναι και τέτοιου είδους αγώνες, η ευαισθητοποίηση των παιδιών μας, των συναδέλφων μας και όλων των πολιτών του Ηρακλείου. Είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ ωραία εικόνα. Ανοίξτε μια ματιά δεξιά-αριστερά τα παιδάκια με τις σακουλίτσες. Το μήνυμά μας είναι διτό. Γη, άνθρωπος, περιβάλλον είναι ένα πράγμα. Αν δεν στηρίζει γη τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να στηρίξει τη γη και κατ' επέκταση το περιβάλλον. Αν και τα αποτσίγαρα συνεχίζουν να αποτελούν το πολυπληθέστερο απόρριμα στις ακτές της Κρήτης, κυρίαρχα στην πρώτη δεκάδα παραμένουν τα πλαστικά μιας χρήσης, όπως μπουκάλια, καπάκια, ποτήρια, καλαμάκια και σακούλες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής στην παράκτια ζώνη. Υπάρχουν ωστόσο και αντικείμενα που αποτελούν εξαιρέσεις. Δυστυχώς πάντα υπάρχουν αυτές οι δυσάρεστες εκπλήξεις με αντικείμενα που δεν έχουν καμία συνάφεια με το θαλασσινό κόσμο. Και βλέπουμε ότι οτιδήποτε απορρίπτουμε σε οποιοδήποτε σημείο, άσχετα ακόμα και σε ακτίνα αρκετών χιλιόμετρων από τις ακτές και τις θάλασσές μας, βλέπουμε ότι τελικά καταλήγει μέσω της θαλάσσιας οδού πάλι στην ίδια περιοχή ή σε κάποια άλλη. Έχουμε βρει διάφορα αντικείμενα που δεν έχουν θέση, από μονωτικά υλικά μέχρι άσχετα και επικίνδυνα πολλές φορές αντικείμενα. Πάρα πολλά από τσίγαρα, πλαστικά, πάρα πολλά πλαστικά, είτε αυτά είναι σακούλες, είτε αυτά είναι τουκνές του καφέ και τα λοιπά, τα ποτηράκια, σκουπίδια, διάφορα πράγματα, καλαμάκια επίσης πάρα πολλά υπάρχουν. Όλα αυτά τα συγκεντρώνουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ το λιμεναρχείο που συντονίζει και όλη τη δράση. Θεωρώ ότι θα γίνει μια πολύ ωραία δουλειά. Οι εθελοντές συνέβαλαν και στην επιστημονική μελέτη του προβλήματος, καταγράφοντας στοιχεία για τις ποσότητες, τα είδη και την προέλευση των απορριμμάτων που θα αποσταλούν στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η οποία θα τα επεξεργαστεί και θα τα προωθήσει στους αρμόδιους διεθνείς φορείς. Πέρυσι στην Ελλάδα συμμετείχαν 4.810 εθελοντές που καθάρισαν 75 χιλιόμετρα ακτογραμμής από σχεδόν 7 τόνους απορριμμάτων.